ανέμουν φυλάδια ημερωτικού περιεχομένου, τα ενλόγω φυλάδια αναλόγως με τις ηλικίες των παιδιών, δηλαδή αν πρόκειται για δημοτικό, το περιεχόμενο του φυλαδίου θα είναι διαφορετικό και το ίδιο συμβαίνει αν πρόκειται για γυμνάσιο ή λύκειο. Ουσιαστικά για τα φυλάδια που θα διανέμουμε σε δημοτικά σχολεία έχουν περισσότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τους γονείς των παιδιών και θέματα που είναι ουσιαστικά μπορεί για εμάς τους μεγαλύτερους σε ηλικία να είναι εντός εισαγωγικών απλά, απλώς για τα παιδιά είναι μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα συμβουλεύουμε τους γονείς να συνοδεύουν τα παιδιά τους κρατώντας τα το χέρι, τον τρόπο που θα πρέπει να διασχίζουν τις διαβάσεις πεζών, να επιλέγουν την πιο ασφαλή διαδρομή, πώς θα πρέπει να αποβιβάζουν τα παιδιά τους από τα οχήματά τους και γενικότερα θέματα που σχετίζονται με θέματα που είναι πολύ ουσιαστικά και όπως σας είπα και σχετίζονται και αφορούν την ασφάλεια των παιδιών. Για τις πιο μεγάλες ηλικίες. Για τις πιο μεγαλύτερες ηλικίες, εκεί θα διανέμουμε άλλα φυλάδια, άλλο χαρακτήρα. Περιμένουμε βασικά να μας τα στείλουν από τη Γενική από μέρα σε μέρα. Γενικότερα έτσι θα έχουν και αυτά έτσι, τα συγκεκριμένα φυλάδια θα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Από την εμπειρία που έχετε και πηγαίνετε σε σχολεία και κάνετε διαλέξεις. Αυτό γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Δύο χρόνια τώρα, ναι. Τα σχολεία συνεργάζονται, δηλαδή εννοώ τα σχολεία και οι γονείς. Διότι ας πούμε οι αυλές του σχολείου είναι γεμάτες μηχανάκια, ας πούμε. Κοιτάξτε, υπάρχει έτσι κλίμα συνεργασίας ναι. Και από την πλευρά των καθηγητών και γενικότερα αυτό αποδεικνύεται εν της πράγμαση όταν καλούμαστε σε καθημερινή βάση, μπορώ να πω, την έναρξη της σχολικής χρονιάς και διαρρεύσει ότι έχουν ξεκινήσει η ενημέρωση. Γενικότερα αυτή η συμπεριφορά από την πλευρά των καθηγητών δείχνει ότι υπάρχει έτσι, αυτή η θέληση δηλαδή, να περάσουν κάποια μηνύματα στα παιδιά. Όσον αφορά τους γονείς, υπάρχουν σαφώς πολλοί γονείς που έχουν την τάση να συνετίσουν τα παιδιά τους σε περίπτωση που είναι παραβάτες του ΚΟΚ. Αλλά όταν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ως νομός Αιγαίου, αναλογικά με τον πληθυσμό μας, είμαστε ο τρίτος νομός που έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό δικύκλων, πιστεύω αυτό λέει αρκετά. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν κοιτάνε οι γονείς να μεταφέρουν πιο ασφαλώς, γιατί σαφώς όταν ένα παιδί οδηγεί ένα δίκυκλο, είναι ένας ενήλικας ακόμη, δεν θέλω να το περιορίσω μόνο στην παιδική ηλικία, είναι πιο εύκολο να εμπλακεί. Γενικότερα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Δηλαδή ουσιαστικά ο γονιός προσφεύγει στη λύση του δικύκλου, προκειμένου να να αποποιηθεί τον ευθυνό του, ουσιαστικά να διευκολύνει το παιδί του στη μετακίνηση, δηλαδή στο φροντιστήριο, στο σχολείο και γενικότερα σε όπου ακριβώς θέλει να πάει.